Γεια σας και πάλι. Έχουμε δείξει πώς δημιουργούμε προφίλ στο Facebook. Το έχουμε δημιουργήσει. Έχουμε προσθέσει κάποιους φίλους. Στο Facebook μπορούμε να ενημερώσουμε για την κατάστασή μας, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε κλπ. Μπορούμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να γράψουμε στο προφίλ μας, να γράψουμε στο προφίλ των φίλων μας, αν μας το επιτρέπουν, να ενημερώσουμε για άλλες σελίδες που είδαμε και μας αρέσανε στο ίντερνετ. Και αυτό λέγεται ανάρτηση κάποιων υπερσυνδέσεων άλλων σελίδων. Έτσι επίσης μπορούμε να αναρτήσουμε φωτογραφίες από άλλες ιστοσελίδες ή από εικόνες που έχουμε βρει στο Google. Και φυσικά με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αναρτήσουμε βίντεο που είδαμε και ακούσαμε στο YouTube με προεπισκόπηση, ώστε να μπορούν να το δουν φίλοι ή και άλλοι απευθείας από τη σελίδα μας στο Facebook. Αυτό θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο. Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιήγησης των σελίδων που εδώ χρησιμοποιούμε τον Internet Explorer 10. Κλικ στο κουμπί, μεγιστοποίηση και επισκεπτόμαστε τη σελίδα του Facebook είτε από την γραμμή αγαπημένων, είτε από το μενού αγαπημένα, είτε από το αστεράκι των αγαπημένων, είτε πληκτρολογώντας στη διεύθυνση της ιστοσελίδας, το HTTP, και όχι στη γραμμή αναζήτησης του Google. Πληκτρολογούμε λοιπόν www.facebook.com και επειδή το έχουμε πληκτρολογήσει πολλές φορές, μας το φέρνει πρώτη επιλογή και κάνουμε ένα απλό κλικ. Εμφανίζεται η σελίδα του Facebook για να συνδεθούμε και πληκτρολογούμε τους κωδικούς πρόσβασης, το email μας και τον κωδικό μας πρόσβασης για να μπούμε στο προφίλ μας. User help you at gmail.com και τον κωδικό μας και κλείνω σύνδεση. Μας προτείνει κάποιους φίλους κάνοντας κλικ στη λέξη Facebook ή στις λέξεις αρχική σελίδα. Παρακάμπτουμε αυτές τις προτάσεις και εμφανιζόμαστε στην κεντρική σελίδα που βλέπουμε τις αναρτήσεις είτε τις δικές μας είτε φίλων μας. Κάνοντας κλικ στο όνομά μας βλέπουμε τη σελίδα μας, το προφίλ μας. Ανοίγουμε μια άλλη καρτέλα στο πρόγραμμα Internet Explorer και πατάμε το κουμπάκι με το σπιτάκι για να εμφανιστεί η αρχική σελίδα του προγράμματος, που είναι το Google, το έχουμε ρυθμίσει. Κάνουμε κλικ στην επιλογή του YouTube. Στο πεδίο αναζήτησης του YouTube πληκτρολογούμε το βίντεο που θέλουμε να βρούμε και θα γράψουμε εδώ μπορούμε να γράψουμε είτε ελληνικά είτε αγγλικά. Επιλέγουμε ένα βίντεο από αυτά που μας προτείνει. Και είναι σε κατάσταση προβολής βίντεο. Το σταματάμε αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν δύο τρόποι τώρα για να το αναρτήσουμε στο προφίλ μας στο Facebook. Ο πρώτος τρόπος είναι να κάνουμε κλικ στην επιλογή, στο κουμπάκι, στη λέξη αποστολή που υπάρχει κάτω από τον αριθμό των προβολών του βίντεο. Εδώ μας προτείνει να κάνουμε κοινή χρήση αυτού του βίντεο με αυτή τη διεύθυνση στα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το Twitter, το Google Plus και άλλα, ή να το στείλουμε με email σε κάποιον φίλο μας, είτε στο Google Plus να το ανεβάσουμε, είτε να το ενσωματώσουμε σε κάποια ιστοσελίδα μας. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του Facebook και επειδή έχουμε κάνει ήδη σύνδεση πριν στο Facebook, δεν μας ζητάει τους κωδικούς πρόσβασης για το Facebook, παρά μας εμφανίζει στην προεπισκόπηση του βίντεο ένα κουτάκι κενό που μας προτείνει να γράψουμε κάτι αν θέλουμε και απλά κάνουμε κλικ στο κοινοποιήστε και αυτή τη στιγμή έχει αναρτηθεί στη σελίδα μας. Μεταφερόμαστε πάλι στη σελίδα του προφίλ μας στο Facebook και απλώς
ή να κάνουμε ανανέωση της ιστοσελίδας από το κουμπάκι εδώ με το κυκλάκι ή πατώντας επέντε από το πληκτρολογιό μας ή κάνοντας κλικ στο όνομά μας. Και βλέπουμε ακριβώς την ανάρτηση όπως την έχουμε κάνει. Επειδή έχουμε κάνει και άλλες προηγουμένως, μας έχει βάλει, μας δείχνει και άλλες εδώ. Ο δεύτερος τρόπος, ας επιλέξουμε ένα άλλο βίντεο. Είναι σε κατάσταση προβολής του βίντεο. Δεν κάνουμε κλικ τίποτα κάτω από την ιστοσελίδα, απλώς πάμε στη γραμμή διεύθυνσης της ιστοσελίδας που παίζει το βίντεο, εκεί που λέει http://www.youtube, και κάνουμε απλά δεξί κλικ και κλικ αριστερό εννοείται στην επιλογή αντιγραφή. Επιστρέφουμε στη σελίδα μας στο προφίλ μας στο Facebook και εκεί που λέει κατάσταση και από κάτω μας γράφει με αγνά γράμματα τι σκέφτεστε ή μπορεί να μας γράφει πως είστε, κάνουμε ένα κλικ για να μπορούμε να γράψουμε και δεξί κλικ και κλικ στο επικόλυση. Περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα, εμφανίζεται η προεπισκόπηση του βίντεο και μπορούμε να κάνουμε δημοσίευση. Εάν δεν εμφανιστεί η προεπισκόπηση, σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά ή το δίκτυο έχει κάποιο πρόβλημα ή δεν έχει αντιγραφεί σωστά. Και τότε μπαίνει σαν υπερσύνδεση να κάνει κλικ ο άλλος, απλώς να το δει στο YouTube και όχι να το δει στη σελίδα μας. Επίσης μπορούμε σε αυτό το σημείο είτε να γράψουμε κάποιο σχόλιο είτε ας γράψω εδώ δοκιμαστική ανάρτηση είτε πάνω ή από το κάτω από τη γραμμή με τη διεύθυνση και να κάνουμε κλικ στο δημοσίευση και το βίντεο έχει μπει ακριβώς, δεν χρειάζεται καν να πατήσω ανανέωση, μπήκε ακριβώς και μπορούμε να κάνουμε είτε μου αρέσει, είτε να σχολιάσουμε, είτε να το ξανακοινοποιήσουμε. Αυτή ήταν η διαδικασία ανάρτησης ενός βίντεο από το YouTube στο προφίλ μας στο Facebook. Γεια σας.